Λέγομαι Γιώργος Νάνος, είμαι καθηγητής δενδροκομείας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εδώ το Βόλο. Και σήμερα θα σας κάνω μια συζήτηση σύντομη, όσο γίνεται πιο περιεκτική, για το πώς θα μπορούσατε να αποφασίσετε ποιο είδος και σιγά σιγά ποια ποικιλία, ποιο υποκείμενο θα καλλιεργήσετε στο χωράφι σας. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις ανθρώπων στη χώρα μας. Και προφανώς θα έχετε ακούσει ότι οι δενδροκομικές καλλιέργειες αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Παντού σχεδόν στη χώρα φυτεύουν δέντρα αυτή τη στιγμή. Πολλοί είχαν εμπειρία, πολλοί δεν είχαν. Επομένως ξεκινάμε με έναν ευρύ φάσμα ανθρώπων από πολύ έμπειρους, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ομάδες παραγωγών ή σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη του προϊόντος που θέλουν να παράγουν, και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ μακριά από οποιοδήποτε κέντρο διανομής προϊόντων ή κέντρο εμπορίας προϊόντων. Επομένως, θα έβαζα πάνω-πάνω πρώτα απ' όλα, αν σκέφτεστε να φυτέψετε δέντρα, πρώτα απ' όλα να σκεφτείτε ότι πρέπει κάπου να τα πουλήσετε. Μετά από 1, 2, 3, 5 χρόνια που θα αρχίσετε να παράγετε καρπούς, πρέπει κάπου να τα πουλήσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι χαοτικές, είναι προσωπικές, είναι ψεύτικες μερικές φορές, να το πω. Προσέξτε πάρα πολύ πώς θα φιλτράρετε αυτές τις πληροφορίες που θα βρείτε. Να ξεκινήσω λοιπόν με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια ομάδα παραγωγών. Αυτοί προφανώς σε συνεργασία με τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα θα πρέπει να αποφασίσουν, και είναι σχετικά ένα και ένα κάνει δύο, αυτό δεν μπορείτε να κάνετε πολλά παραπάνω, τι χρειάζεται η ομάδα. Επομένως, αντίστοιχα, το είδος που θα φυτέψετε εξαρτάται από τις ανάγκες της ομάδας, γιατί ήδη εμπορεύεται κάτι, ήδη έχει μια θέση στην αγορά, ήδη έχει μια εμπειρία σε αυτό το πράγμα. Φυσικά, επιμένω ότι οι ομάδες, αν πρόκειται να εμπορεύονται προϊόντα και είναι καλές στην εμπορία των προϊόντων, δεν πρέπει να σκέφτονται ένα προϊόν μόνο, αλλά προφανώς μια ομάδα ομοειδών προϊόντων ίσως. Ας πούμε, έχει φυστεί και αυτή η ομάδα, μήπως αρχίσει να σκέφτεται και τους υπόλοιπους ξηρούς καρπούς, γιατί το εμπόριο πάει πολύ καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν βρίσκεται σε μια περιοχή που υπάρχει μια βιομηχανία η οποία παίρνει αυτό το αμύγδαλο, προφανώς έχει νόημα να παράγεται αυτό το προϊόν για αυτή τη βιομηχανία. Αυτό βέβαια ονομάζεται και μονοπόλιο ουσιαστικά, γιατί θα έχετε ή ολιγοπόλιο, γιατί θα έχετε έναν-δύο αγοραστές όλους και όλες, αλλά είναι και σίγουρη η διάθεση του προϊόντος, γιατί είναι αυτή η πραγματικότητα. Ας πούμε, στην περιοχή του Σικουρίου Λάρισας, οι άνθρωποι φυτεύουν πάρα πολύ την ποικιλία Τέξα στην αμυγδαλιά, ακριβώς γιατί υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος παίρνει την Τέξα σε καλές τιμές και την εμπορεύεται με τις βιομηχανίες που μεταποιούν την Τέξα, τέλος πάντων, γιατί η Τέξα είναι ποικιλία μεταποίησης. Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση, αφού είναι μια ποικιλία μεταποίησης, φυσικά ένας καλός παραγωγός, γνώστης, που θέλει να παράγει ένα διαφορετικό προϊόν, ένα βιολογικό προϊόν, ένα προϊόν με συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένη περιοχή, να του δώσει ένα όνομα, μια διαφορετική οντότητα, προφανώς μπορεί να παράγει και αυτός προϊόντα από αυτό το αμύγδαλο, έτσι, ξεχωριστά. Αλλά βλέπετε αμέσως αυτό που έλεγα και στην αρχή. Πρέπει να δείτε το εμπόριο, να αφουγκραστείτε τι χρειάζεται το εμπόριο, τι πουλιέται καλά και τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Τι γνώσεις μπορείτε να αποκτήσετε, ποιος ξέρει πράγματα, έτσι. Και τώρα πάμε στην πιο δύσκολη περίπτωση, θα το έλεγα, εκεί που οι άνθρωποι είναι μόνοι τους ουσιαστικά και αποφασίζουν στα καλά καθούμενα να αλλάξουν ποικιλία. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα, όπου και να πηγαίνω, που δεν υπήρχαν πολλά δέντρα, όλοι φυτεύουν δέντρα αυτή τη στιγμή, και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο ρυψοκίνδυνοι, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν έχουν εμπειρία με δέντρα ή έχουν με κάποιο είδος και θέλουν να μπουν σε τελείως διαφορετική ομάδα. Ήξεραν, ας πούμε, τις ελιές όλα τα χρόνια, θέλουν να βάλουν μια φιστικιά τώρα, να βάλουν μια καρυδιά, τελείως διαφορετικά δέντρα, τελείως διαφορετικές απαιτήσεις. Είναι μόνοι τους πάρα πολλές φορές, δηλαδή η τεχνική υποστήριξη μπορεί να λείπει, η γεωπόνη μπορεί να μην είναι η πιο έμπειρη σε αυτά τα πράγματα της περιοχής τους. Προφανώς γνωρίζουν, αλλά σίγουρα δεν είναι
απόλυτα έμπειροι, μιας και δεν είχαν εμπειρία με αυτές τις καλλιέργειες μέχρι τώρα στην πράξη, όχι στη θεωρία. Το διαδίκτυο, όπως είπα, είναι βρώμικο, έχει διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι πραγματικότητες πάντα ή είναι πολύ έτσι φουσκωμένα. Αν πιστεύετε δηλαδή αυτά που διαβάζεις στο διαδίκτυο για τα αμύγδαλα ή για τα καρύδια, ότι θα βγάλεις χιλιάδες ευρώ το στρέμμα το χρόνο μετά από 4-5 χρόνια καλλιέργειας, προφανώς είναι αστείο. Έτσι δεν πρόκειται να βγάλεις ποτέ τόσο πολλά λεφτά. Μακάρι να βγάζαμε και όλοι θα φυτεύαμε τέτοια, δεν το συζητάω. Επομένως, εδώ τώρα το να αποφασίσεις ποιο είδος θα βάλεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Πρέπει να διαβάσετε, πρέπει να κατανοήσετε, πρέπει να κοιτάξετε πού θα πουλήσετε και τι. Αν λύσετε αυτό το θέμα, τότε θα έλεγα προχωρήστε να παράγετε και από αυτό. Οι άνθρωποι που έχουν μάθει να παράγουν ένα καλαμπόκι και να το δίνουν σε έναν έμπορα εκεί πέρα ή σε έναν συνεταιρισμό και να τον πάρτο και κάνουν το ό,τι θέλεις, δεν είναι οι καλύτεροι για να παράγουν δέντρα. Δεν είναι η καλύτερη τακτική αυτό το πράγμα, να το πω έτσι. Δηλαδή πρέπει να παράγετε και να είστε σίγουροι ότι θα εμπορευτεί αυτό το πράγμα. Είτε θα το εμπορευτείτε εσείς όσο πιο σωστά γίνεται, είτε θα το εμπορευτείτε σαν μια ομάδα, είτε θα έχετε τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τον πάρει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχω άνθρωπο ο οποίος είναι μηχανολόγος, τέλειωσε το Μετσόβιο, έχει όμως ένα ψυγείο, επομένως με φρούτα, διακινεί ένα σωρό φρούτα, επομένως έχει τους εμπόρους, βλέπει ότι μπορεί να πουλήσει. Υπάρχουν γεωπόνοι κοντά οι οποίοι δουλεύουν με την αχλαδιά δεκαετίες ολόκληρες και μάλιστα και γενιές ολόκληρες. Επομένως αυτός μπαίνει και φυτεύει 50, 60, 70 στρέμματα αχλαδιές υπέρπαικνες, υπερεντατικές με τεράστιο κόστος εγκατάστασης, παίρνει τα 3 μηχανήματα που χρειάζεται και ξεκινάει γιατί έχει σίγουρη τη διάθεση των αχλαδιών. Εφόσον έχει σίγουρη τη διάθεση των αχλαδιών, ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι, όσοι έχετε εμπειρία, θα πούνε Παναγία μου, αχλαδιές. Είναι πολύ δύσκολο είδος. Πάρα πολύ δύσκολο είδος. Έτσι. Και όμως συνεχίζουν να φυτεύονται αχλαδιές στην Ελλάδα, όποια ποικιλία και αν βάζουν, έχει τη θέση της στην αγορά. Απλά το κόστος καλλιέργειας είναι τεράστιο. Αλλά με τους σωστούς γεωπόνους και με τις σωστές γνώσεις, μπορείς να βγάλεις χρήματα ακόμα και από την, πιστεύω, την πιο κοστοβόρα καλλιέργεια που έχουμε από τα δέντρα γενικότερα. Φυσικά δεν έχει τόσο μεγάλη πρόσοδο, αλλά μπορείς πάντα οποιαδήποτε καλλιέργεια, ακόμα και τα εσπεριδοειδή που έχουν ελάχιστη πρόσοδο σήμερα, να βγάλεις κάποια χρήματα κάνοντας πιο σωστά τις δουλειές σου, κάνοντας πιο οργανωμένα τις δουλειές, γνωρίζοντας. Πρώτα απ' όλα είναι να μάθουμε.